συζήτηση νομοσχεδίου με την Υπουργό. Τελειώσε. Μπορώ να... Όπου θέλετε. Έχω πει, έχω τα χαρακτήρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή τέθηκαν θέματα από τους συναδέλφους, πολύ συνοπτικά θα ήθελα να απαντήσω. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ επιγραμματική. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις προμήθειες σε αναλώσιμα και σε φάρμακα, θέλουμε να είμαστε σαφείς. Με τις διατάξεις που ψηφίσαμε τον Απρίλιο, έχει αλλάξει ο τρόπος για την προμήθεια των φαρμάκων. Πλέον έχουμε προβλέψει την νοσοκομιακή συσκευασία και τον διαγωνισμό με βάση δραστική ουσία. Ο ΕΟΦ, όπως σας είχα ενημερώσει από την αρχή του νομοσχεδίου όταν συζητήσαμε, είναι στο τελικό στάδιο που βγάζει τις σχετικές εγκυκλίους προκειμένου να εφαρμοστεί. Και σε κάθε περίπτωση τα νοσοκομεία λαμβάνουν σε νοσοκομιακή τιμή τις προμήθειες φαρμάκων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ισχύσουν και οι νέες διατάξεις. Όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά, έχω ήδη καταθέσει από τη χθεσινή ημέρα, παρακαλώ μπορείτε να το βρείτε όλοι στα πρακτικά, τον πλήρη απολογισμό για την πορεία των δαπανών αναλωσίμων και φαρμάκων του πρώτου πενταμήνου, όπου είναι με στοιχεία των υγειονομικών περιφερειών, είναι αναλώσιμο είδος και φάρμακο και αναγειονομική περιφέρεια για να έχετε την πλήρη εξέλιξη. Πριν ένα μήνα σας είχαμε δώσει του πρώτου τετραμήνου, για να μπορείτε και εσείς να παρακολουθείτε και να μας ελέγχετε, γιατί πρέπει να μας ελέγχετε, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίζετε και τα στοιχεία. Και τα στοιχεία λένε ότι σε σχέση με το 2009 μεσοσταθμικά έχουμε μία μείωση 16%, σε σχέση με το 8 14% και το 7 μείον 5%. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτή η αποκλιμάκωση εμείς την παρουσιάζουμε και είμαστε συγκρατημένοι. Γιατί ξέρουμε τα προβλήματα και ξέρουμε τη μάχη που δίνουμε. Και ξέρουμε ότι δίνουμε μάχη η οποία πολλές φορές γίνεται και με τεράστια συμφέροντα. Και ξέρουμε και την ομοιρία που είχε το σύστημα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μία αποκλιμάκωση για τις δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση, αυτή την περίοδο υπάρχει προσέλευση του κόσμου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και οφείλουμε εμείς να μπορέσουμε αυτό το σύστημα να το κρατήσουμε όρθιο, με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα και πάνω απ' όλα για τον ελληνικό λαό. Όσον αφορά το κάπνισμα, νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε, επειδή άκουσα διάφορες απόψεις, ότι ένα είναι το πολυτιμότερο αγαθό και είναι η υγεία. Η υγεία ως δικαίωμα, λοιπόν, και ως δημόσιο αγαθό, που το επαναλαμβάνουμε και το είπαμε με κάθε ευκαιρία, σημαίνει ότι ταυτόχρονα παίρνουμε μέτρα για να προασπίσουμε και να προάγουμε την υγεία του ελληνικού λαού. Θα περίμενα, λοιπόν, να υπάρχει και η αντίστοιχη, λοιπόν, εδώ στήριξη σε μια τέτοια πολιτική. Και όχι να μπαίνουν ενδιάμεσου τύπου άλλου είδους εδώ πέρα επιφυλάξεις. Είμαστε ξεκάθαροι, λοιπόν. Η υγεία το πολυτιμότερο αγαθό. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα προηγμένα συστήματα κοινωνικού κράτους, κάνουν αυτή τη στιγμή προσπάθεια συντεταγμένη όσον αφορά το κάπνισμα. Γιατί είναι από τις βασικές αιτίες, εγώ ίδια δεν είμαι γιατρός, αλλά έχουν έρθει οι επιστήμονες, τα έχουν πει, τα γνωρίζετε, ότι είναι από τις βασικές αιτίες θανάτου σε όλες τις θανατηφόρες νόσους στη χώρα μας. Αλλήμον αν δεν ερχόμασταν και αν δεν επικροτήσετε μια τέτοια προσπάθεια. Και αν θέλετε και οικονομικά να το δείτε, επειδή εσείς βάλατε οικονομικούς όρους για κατηγορίες επαγγελματιών και όλα αυτά, ακόμα και για το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας που συζητάμε σήμερα, ξέρετε ότι είναι και τεράστια επιβάρυνση μακροπρόθεσμα. Εγώ δεν επέλεξα αυτή την προσέγγιση, επέλεξα την υγεία του ελληνικού λαού. Αλλά και οικονομικά να το δούμε, είναι τεράστια και πολλαπλάσια η επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από εκεί και πέρα, και τους επαγγελματίες. Όταν βγαίνει το Προεδρείο των Εστιατόρων και λέει προτιμούμε την ολική απαγόρευση, γιατί δεν θέλουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Συνάδελφοι, μην γινόσαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Οι ίδιοι το λένε. Όταν λοιπόν οι ίδιοι το λένε στο Υπουργείο, το λένε στα κανάλια, το λένε στη δημόσια διαβούλευση. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν έχουμε λόγο εμείς εδώ, που έχουμε την υγεία ως δημόσιο αγαθό και ως πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, να μπούμε σε αυτή τη λογική. Δύο λεφτά δώστε μου, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Όσον αφορά τους περιπτεριούχους, το 80% είπατε των κερδών από την πώληση τσιγάρων. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, για να το αποσαφηνίσουμε μια και καλή, γιατί νομίζω υπήρχε παρανόηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάδελφος κακόπιστος. Καλόπιστοι είσαστε και προφανώς από ευαισθησία τα θέτετε. Αλλά άμα το διευκρινίζουμε, να είμαστε σαφείς και να το αποδεχόμαστε.
Γι' αυτό το λόγο προασπίσαμε αυτό που ως αντιπολίτευση δώσαμε μάχη να υπάρχει, δηλαδή ότι το περίπτερο μπορεί στη βιτρίνα του, στην προθήκη του, να βάζει προϊόντα καπνού. Είναι η μόνη εξαίρεση. Το προϊόν του που πουλάει και το είναι το 80% του τζίρου του, δεν το πειράζουμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί εκεί να έχουμε εξαίρεση για τη διαφήμιση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καπνό, όσον αφορά τη δεπανό. Έκανε δύο παρατηρήσεις ο κύριος Σαλμάς και θέλω να το διαβεβαιώσω. Πρώτα απ' όλα, σαφώς και όταν μιλάμε για κλινικές, ήταν μία παρατήρηση που λάβαμε από συναρμόδια υπουργεία, γιατί ξέρετε δεν έχουμε πια αποκλειστική αρμοδιότητα της δεπανών. Φαντάζομαι ότι εννοούσαν πτέρυγες. Εμείς αναλαμβάνουμε να το πιστοποιήσουμε, αν είναι όντως πτέρυγες, γιατί στο νοσοκομείο της Κομωτινής είναι νέα πτέρυγα. Από εκεί και πέρα αφαιρούμε τη λέξη κλινικές με δήλωση στα πρακτικά και είδε θα υπάρχει καθόλου ή θα υπάρχει πτέρυγα. Και νομίζω είναι και η καλύτερη απόδειξη αυτή η τροπολογία ότι ιδρύουμε νοσοκομεία αυτή την περίοδο και όχι το αντίστροφο, γιατί ερχόμαστε να επιταχύνουμε την ίδρυση νοσοκομείου στην Κομωτινή και στην Πάρο. Όσον αφορά τον εξοπλισμό της δαπανών, πολύ σωστά το θέτεται και αυτό εννοούμε, αν δεν είναι σαφές, το λέμε λοιπόν στα πρακτικά, να υπάρχει περαιτέρω βελτίωση, ότι μιλάμε σαφώς, όχι για άλλο εξοπλισμό, για άλλο εξοπλισμό υπάρχουν άλλου είδους διαδικασίες. Για εξοπλισμό, για νοσοκομεία και πτέρυγες που κατασκευάζει δεπανόμ. Περίπτωση Αγίου Ανδρέα, όπου για να μπορέσει η δεπανόμ να βγάλει το διαγωνισμό για τον εξοπλισμό, περάσαμε από 40 κύματα. Και επειδή πια δεν έχουμε την εποπτεία εμείς, την έχει το Υπουργείο Υποδομών, έχει ακόμα κάνει πιο πολύπλοκη τη διαδικασία. Και δεν είναι και με αυτό που υπόθηκε και από τον συνάδελφο πριν για τον Άγιο Ανδρέα. Πόθεν έσχες. Όλοι το επικροτούμε νομίζω, είναι αναγκαίο να πάμε στους διευθυντές και συντονιστές διευθυντές πόθεν έσχες. Από εκεί και πέρα να αποσαφηνίσουμε ξανά, γιατί ίσως δεν είναι γνωστό, ότι όλοι οι διοικητικοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ήδη υποβάλλουν πόθεν έσχες. Το κενό ήταν στους διευθυντές, οι οποίοι έχουν ευθύνη, διοικητικοί, επιστημονικοί, έχουν και αυτοί εμπλοκή σε θέματα που αφορούν διαφάνεια στη λειτουργία των νοσοκομείων. Οι διοικητικοί κάθε μορφή, από το διοικητή μέχρι αυτόν που έχει ευθύνη για τις προμήθειες, σαφώς και υποβάλλουν. Τώρα, τις επιπλέον που είπατε, αγαπητέ κύριε Ροντούλη, σε σχέση με το αν θα γίνεται κατάσχεση περιουσίας και όλα αυτά, επειδή το Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για το πόθεν έσχες, εμείς κάνουμε αυτή την ρύθμιση τώρα που είναι κρίσιμη. Και πιστεύω υπάρχει απέτηση να γίνει αυτή η ρύθμιση. Και μάλιστα λέμε κατ' εξαίρεση να εφαρμοστεί εντός 60 ημερών, όπως γίνεται για τους βουλευτές όταν εκλέγονται, ήταν και πρότασή σας. Από εκεί και πέρα, με τις γενικές ρυθμίσεις του πόθεν έσχες, δεν μπορούμε εμείς για τους γιατρούς να ρυθμίσουμε κάτι πριν το ρυθμίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εσωτερικών για όλους. Νομίζω έχω μία ακόμα αποσαφήνιση, δύο, αν μου επιτρέπετε. Δεν θέλω να καταχραστώ, αλλά δεν θέλω να αφήσω αναπάντητο. Οντοτοτεχνίτες. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που ανησυχείτε. Η εξήγηση που έχουμε από τη νομική μας υπηρεσία είναι ότι το 2008 μπήκε ένα νέο καθεστώς όσον αφορά τους οντοτοτεχνίτες και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Εδώ λοιπόν υπήρξε ένα νομικό κενό το 2008. Δηλαδή οι βοηθοί οντοτοτεχνίτες που βγαίναν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω αυτού του νομικού κενού δεν μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις μετά. Και υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει μερικών ετών. Εδώ λοιπόν είναι μία εφάπαξη ρύθμιση για να μπορούν μόνο αυτοί μέχρι το 2008 που δεν είχαν προλάβει να δώσουν εξετάσεις, να μπορέσουν να δώσουν εξετάσεις. Είναι λοιπόν σαφές, με διαβεβαίωση και η νομική μας υπηρεσία, ότι δεν αφορά όλα τα άλλα στα οποία είχα τα ανησυχία ότι μπορεί να αφορά. Ίδρυση νοσοκομείων. Ναι. Μιλάμε. Να διασκήσεις επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη μετά από... και να ανοίξουν εργαστήριο. Μιλάμε για τις περιπτώσεις πρώτου 2008, γιατί μετά το 2008 αυτό ρυθμίστηκε, όπου έμεινε ένα κενό νόμου για ορισμένες κατηγορίες, για κάποια έτη. Όπου μέσα από εξετάσεις όμως. Θα είναι μέσα από το καθεστώς εξετάσεων. Ναι, υπάρχει έλλειψη νομικής βάσης να εφαρμοστεί. Αυτό σας λέω, κύριε συνάδελφε. Είναι καθαρά έλλειψη νομικής βάσης με το νόμο του 8. Υπήρξε κατάργηση, φαίνεται, συμβαίνουν αυτά νομοτεχνικά κάποιες φορές υπό την πίεση που γίνεται και εδώ η νομοθεσία, όπως νομοθετούμε, και γι' αυτό το πρόβλημα δεν μπορούσαν να γίνουν οι εξετάσεις. Και ευχαρίστω σας δώσουμε στη συνέχεια και επιπλέον στοιχεία και ένα αναλυτικό σημείωμα.